Και πάμε να δούμε την απόλυτη συνταγή για λεπτή ζύμη σε πίτσα. Μία φανταστική συνταγή, μία ζύμη που πραγματικά αξίζει να τη δοκιμάσετε, πολύ εύκολη, χωρίς μίξερ παρακαλώ, και με λίγα υλικά που έχετε 100% στο σπίτι σας. Πάμε να τα δούμε και να τη φτιάξουμε. Για την πίτσα με λεπτή ζύμη θα χρειαστούμε: για το ζυμάρι 500 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό αλάτι, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά, 300 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο συνέξτρα για το πασπάλισμα του μπολ και σιμιγδάλι για το άνοιγμα της ζύμης. Για τη σάλτσα 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 80 γραμμάρια παρμεζάνα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μία φέτα από μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Για τη γέμιση, φέτες από πιπεριά, φέτες από κρεμμύδι, 200 γραμμάρια απάκι, 200 γραμμάρια μοτσαρέλα και 200 γραμμάρια γκούντα τριμμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη πίτσα, θα κάνουμε μια τεχνική έτσι λίγο παράξενη, δεν την έχετε ξαναδεί. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα τύπου προζύμι. Θα αφήσουμε να δουλέψει ο χρόνος πάνω στο ζυμάρι μας και όχι το μίξερ και όχι οι διαδικασίες, όχι τα φουσκώματα. Θα φουσκώσει η ζύμη μας, αλλά θα φουσκώσει πολύ πιο φυσικά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ και ρίχνουμε μέσα το αλεύρι μας. Εντάξει, εδώ είμαστε. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Αλάτι. Κοφτό, έτσι. Όχι πολύ. Εδώ. Θα προσθέσουμε μέσα τη ζάχαρη μας και έχει αρκετή ποσότητα από ζάχαρη γιατί θέλουμε να φάει μαγιά. Θέλουμε να φάει αρκετά μαγιά τη ζάχαρη. Και προσθέτουμε μέσα και τη μαγιά μας. Και το νερό μας. Σας φάνηκε δύσκολο ή εύκολο? Είναι ένα κλασικό ζυμαράκι για ψωμί. Βέβαια στο ψωμί δεν βάζουμε τόσο ζάχαρη. Κάτσα προσθέσω και μια σταγιά ελαιόλαδο. Πού το? Το καλό είναι δεν έχει και μίξερ αυτό. Μπορεί να το κάνουν όλοι. 100%. Και εκτός ότι δεν έχει μίξερ, η συνταγή είναι ο τρόπος που γίνεται για να φτιάξεις μια γκουρμέ συνταγή. Δηλαδή, σε αυτά που δεν βάζουμε μίξερ, όντως πάντα μας βγάζει ότι είναι πιο εύκολη συνταγή ή το τελικό προϊόν δεν είναι το πραγματικό, είναι λιγότερο από το πραγματικό, από το κανονικό. Εδώ πέρα μιλάμε για την πραγματική συνταγή. Η πραγματική συνταγή δεν χρειάζεται καν μίξερ. Τώρα, γιατί ανακατεύουμε κουτάλι? Γιατί στην αρχή το μείγμα μου είναι αρκετά έτσι μαλακό και θα κολλήσει τα χέρια μου. Οπότε ανακατεύω λίγο με κουτάλι μέχρι το σημείο που θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Ήρθε το σημείο, Διονύση? Όχι. Όχι. Λίγο ακόμα ίσως. Εντάξει, παιδιά, το βάλω. Δεν παίζει. Πήρα και το μικρό κουταλάκι, δεν ήταν σωστό. Οπότε, καθώς βλέπω ότι αρχίζει να δένει, βάζω χέρι. Εδώ είμαστε. Και τώρα θέλω να τραβήξω όλο το αλεύρι που υπάρχει στον μπολ. Δηλαδή, η συνταγή που σας έχω δώσει είναι ακριβώς οι αναλογίες. 20 γραμμάρια παραπάνω νεράκι να βάλετε, άλλαξε η συνταγή. Εντάξει. 20 γραμμάρια παραπάνω αλεύρι να βάλετε, η αλήθεια είναι πως δεν θα αλλάξει. Αλλά 20 γραμμάρια παραπάνω νερό να βάλετε, θα αλλάξει. Δηλαδή, η υγρασία που έχω στη συνταγή είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να την ακολουθήσετε 100%. Λοιπόν, τώρα ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Και μπορώ να κάτσω με τις ώρες να ζυμώνω το ζυμάρι. Εντάξει. Θα δουλέψει η γλουτένη και ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί ουσιαστικά τώρα θα αφήσουμε το χρόνο να δουλέψει το ζυμάρι. Το ζυμάρι μας δεν είναι έτοιμο, το βλέπετε. Δεν είναι, είναι σαν κάτι λάθος να συμβαίνει. Αλλά όλα πηγαίνουν καλά, πιστέψτε με. Και θέλω ένα μπολάκι. Εδώ είμαστε. Θα ρίξω το ζυμάρι μου εδώ. Όλα μου τα υλικά. Και θα πλύνω λίγο τα χέρια μου. Δεν έρθω μπροστά. Και τώρα. Το σημαντικό κομμάτι της συνταγής. Όχι το λάδωμα, γιατί ξέχασα λίγο να δω στον μπολ. Η ορίμανση. Μία τύπου ορίμανσης που θα κάνουμε, πώς. Κοίταξε εδώ. Θα αφήσουμε τη μαγιά να δουλέψει πάρα πολύ σιγά στο ζυμάρι μας. Δηλαδή 24 ώρες. Θα βάλουμε το μείγμα έτσι όπως είναι 24 ώρες στο ψυγείο, μία ολόκληρη ημέρα. Και είναι ένα ζυμάρι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 2-3 μέρες μετά. Δηλαδή. Δεν είναι ότι σε 24 ώρες φτιάχνω όλες μου τις πίτσες, γιατί με αυτό το ζυμάρι βγάζουμε 4 πίτσες. Εντάξει! Δεν είναι καλά η ορίμανση, λέμε. Όχι. Η μαγιά θέλουμε να αναπτυχθεί, θέλουμε να δουλέψει, θέλουμε να γίνουμε ωραία. Με το που γίνει ωραία, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα ζυμάρι στο ψυγείο. Το φέρνω εδώ. Και αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι το ζυμάρι
Δεν έχει φουσκώσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ λογικό γιατί, γιατί το ψυγείο μας είναι στους 4 βαθμούς. Δουλεύει μαγιά, αλλά δουλεύει πάρα πολύ αργά. Τώρα, αν θα τα αφήσει στη θερμοκρασία δωματίου, θα γίνει διπλάσιο. Η αλήθεια είναι. Το θέλουμε? Όχι. Όχι, είναι η σωστή απάντηση. Γιατί δεν το θέλουμε? Γιατί δεν θέλουμε λεπτή ζύμη. Θέλουμε λεπτή ζύμη και επειδή η μαγιά είναι ενεργή μέσα και δουλεύει και έχει αναπτυχθεί, αλλά όχι σε ρυθμούς πολύ γρήγορους όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε, θα κάνει τη δουλειά της και όντως θα κάνει φουσκάλες το ζυμάρι μας. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει σαν ιταλική γνήσια πίτσα. Απλά θα γίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, όπως σας είπαμε, με αυτό το ζυμάρι βγάζουμε 4 πίτσες. Οπότε θα κόψω εδώ το ένα ζυμαράκι και τα υπόλοιπα τι θα τα κάνω. Yeah. Αυτός είσαι. Για πες. Δεν είναι φανταστικό? Yeah. Απλά πρέπει να αφήσεις στο ψυγείο 24 ώρες να δουλέψει μαγιά. Σε πειράζει? Όχι. Μην ξεχρησιμοποιήσαμε? Όχι. Όχι. Οπότε, ξέρεις, μπορεί να έχει χρόνο αναμονή συνταγή και να λένε όλοι ότι αυτή η πίτσα δεν γίνεται αμέσως. Ναι, χαίρομαι πολύ, δεν γίνονται αμέσως όλα τα πράγματα τα ωραία. Τα πράγματα τα ωραία θέλουν χρόνο. Έτσι δεν είναι? Yeah. Τώρα, το φανταστικό που έχει γίνει είναι ότι καθώς αφήσαμε 24 ώρες το ζυμάρι μας στο ψυγείο, έχει δουλέψει φανταστικά η γλουτένη. Η γλουτένη έχει δουλέψει και το ζυμάρι μας έχει γίνει καταπληκτικό. Το βλέπεις? Τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα να στήσουμε την πίτσα μας. Λοιπόν, παίρνω ένα ταψάκι, να σας δείξω εγώ τον τρόπο που το κάνω. Γιατί μου αρέσει έτσι πάρα πολύ να μου δίνει μια τραγανή υφή η πίτσα μου. Παίρνω πάντα σιμιγδάλι. Με σιμιγδάλι την ανοίγω. Με βολεύει, μου αρέσει. Και είναι καταπληκτικός ο τρόπος. Έτσι όπως είναι, βάζω το ζυμάρι μου πάνω. Και ανοίγω, κάτσε να πάρω αυτό στην άκρη. Και ανοίγω τη ζύμη. Ήδη βλέπεις ότι αρχίζει να κάνει φουσκαλίτσες. Γιατί η μαγιά ήρθε σε θερμοκρασία δωματίου. Τόση ώρα ήταν σε θερμοκρασία ψυγείου. Προσπαθούσε η κακομοίρα να αναπτυχθεί, αναπτυσσότανε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει φουσκάλες. Δεν μπορούσε. Και τώρα με το που έσκασε σε θερμοκρασία δωματίου, κατευθείαν άρχισε να βλέπει ένα ιδανικό περιβάλλον. Να λέει: πω, πω, εδώ πέρα γίνεται χαμός, έχει ζέστη. Yes! Πάμε να φουσκώσουμε. Αλλά εσείς δεν την αφήσετε να φουσκώσει. Δεν θα προλάβει. Θα προλάβει να φουσκώσει λίγο μέσα στο φούρνο. Όσο θέλουμε. Εσείς τι θα κάνετε κατευθείαν. Θα πάρετε και θα ανοίξετε το ζυμάρι σας. Ανοίγουμε πάνω στο σιμιγδάλι, γιατί το σιμιγδάλι και θα μας κάνει πιο τραγανή την πίτσα, θα μας δώσει αυτή την κροκάντη υφή. Και το σιμιγδάλι μέσα στο φούρνο τι θα κάνει, θα ψιλοκαεί και θα μας δώσει την εντύπωση ότι ψήνουμε την πίτσα μας σε ξυλόφουρνο. Κάτι που θέλουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο ακόμα σιμιγδάλι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε το άνοιγμα. Οπα. Πώς με βλέπεις, Διονύση? Πάρα πολύ ωραία. Λεπτή ζύμη θέλαμε να κάνουμε. Λεπτή ζύμη κάναμε. Τώρα, αυτό που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι η ζύμη μου κουνιέται πάνω στο ταψί. Χοροπηδάει? Γυρνάει? Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε σιμιγδάλι από κάτω για να γλιστράει το ζυμάρι μας. Θέλουμε να μεταφέρουμε την πίτσα μας μετά μέσα στο φούρνο. Οπότε, αφήνω την άκρη το ζυμάρι, καθαρίζω λίγο εδώ. Και πάμε να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μια πολύ γρήγορη σάλτσα ντομάτας. Έτσι, αυτή φτιάχνω κι εγώ όταν δεν θέλω να βράσω να κάνω διαδικασίες από σάλτσα. Να κάνω μια έτσι σάλτσα με πραγματικές ντομάτες. Χρησιμοποιώ κατευθείαν μια ντομάτα κονκασέ. Μια συσκευασία που έχει όλοι στο σπίτι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίγω τη συσκευασία μου από την ντομάτα. Τεντάν! Και θα προσθέσω μέσα. Λίγο ξύδι, λίγο ζαχαρίτσα, να ισορροπήσει το ξύδι και η ζάχαρη την οξύτητα της ντομάτας και επίσης να δυναμώσουν τη γεύση της ντομάτας. Με το ξύδι και τη ζάχαρη αυτό πετυχαίνουμε. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα, εδώ. Τώρα, άμα δεν έχετε παρμεζάνα, θα βάλετε αλατάκι και πιπέρι. Απλά η παρμεζάνα θα δέσει και το μείγμα μου. Άμα δεν βάλουμε παρμεζάνα, τι θα πρέπει να βάλουμε? 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη. Εντάξει? Φυραγιά τριμμένη θα δέσει τη σάλτσα μου για να μην γίνει ρουλή, για να μπορέσω να την απλώσω πάνω από την πίτσα μου. Θα βάλω και λίγη ρίγανη. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, βάζετε λίγο σκόρδο. Σας αρέσει το σκόρδο ή όχι? Βέβαια. Εντάξει, σε κάποιους στην πίτσα δεν τους αρέσει καθόλου το σκόρδο, γι' αυτό το λέω. Οπότε, από την σκελίτα σκόρδο θα πάρω ίσα ίσα μια φετούλα, ίσα ίσα να μυρίσει. Και κλείνω το μιξεράκι μου εδώ. Και η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Για να δοκιμάσω. Θα βάλω λίγο ακόμα παρμεζάνα, η αλήθεια είναι.
Γιατί θέλω να δέσει λίγο παραπάνω η σάλτσα μου και θέλω να ισορροπήσει λίγο και να μου δώσει λίγο παραπάνω αλάτι στη συνταγή, γιατί δεν έχει αλάτι καθόλου μέσα. Και ανακατεύω. Τέλεια. Για να ξαναδοκιμάσω. Τώρα είμαστε εντάξει, νομίζω. Ναι. Το μόνο που μου λείπει είναι λίγο λαδάκι. Και λίγο πιπέρι. Αυτή είμαστε. Τώρα, ένα τελευταίο χτύπημα. Και η σάλτσα αυτή είναι αρκετή για 4 έως 6 πίτσες. Εντάξει. Ναι. Πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη. Κατευθείαν έτσι όπως είμαστε. Εδώ είμαστε. Και πάμε να τελειώσουμε την πίτσα μας. Θα πάρω ένα καινούριο κουτάλι, γιατί αυτό δοκίμασα. Και ρίχνω. 1, 2, μπορεί να βάλω και 3, θα το δω συνέχεια. Κουταλιές της σούπας από την σάλτσα μου. Λοιπόν, απλώνω. Μια χαρά είναι. Δεν θα βάλω παραπάνω. Εδώ είμαστε. Και η σάλτσα μου είναι έτοιμη πάνω στην πίτσα. Και πάμε να προσθέσουμε και άλλα υλικά. Θα βάλω σίγουρα λίγο κίτρινο τυρί, γιατί μας αρέσει. Σωστά, αλλά δεν θα το παρακάνω. Θα βάλω τόσο όσο. Θα βάλω λίγο κρεμμυδάκι. Ίσα-ίσα μερικές φετούλες. Θα βάλω λίγη πιπεριά πράσινη, εδώ. Ίσα-ίσα λίγες φετούλες και εδώ. Από πιπεριά πράσινη. Ωραία. Και επειδή μου λέτε όλη την ώρα ότι στις πίτσες δεν βάζω ελληνικά υλικά, σήμερα διάλεξα να βάλω λίγο απάκι. Εντάξει. Ναι, γιατί η γέμιση, παιδιά, είναι πάρα πολύ σχετική. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Δηλαδή, για μένα το πιο σημαντικό σε αυτή τη συνταγή είναι το ζυμάρι. Θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ένα λεπτό ζυμάρι για πίτσα, να γίνει κράστη, να γίνει τραγανό, να γίνει καταπληκτικό. Και από εκεί πέρα στη γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Έχω και την κλασική μουτσαρέλα που μπορούμε να βάλουμε, τη μαλακή, την ωραία. Εδώ. Πω, Παναγία. Τώρα απάκι, τυρί κίτρινο, μουτσαρέλα, ωραία σαλτσούλα από κάτω. Λίγη πιπεριά πράσινη από πάνω. Πω, Παναγία μου, λίγο κρεμμυδάκι. Και νομίζω πως έγινε ένας μικρός χαμός. Σωστά. Τώρα, έχω υλικά για να φτιάξω σίγουρα 4 πίτσες, οπότε μπορώ να φτιάξω ό,τι γέμιση θέλω. Μπορώ απλά να την ψήσω μόνο με σχέση την ντομάτα και λίγο τυράκι και καθώς βγάλω από το φούρνο να ρίξω από πάνω ό,τι άλλο θέλω. Και τώρα, ήρθε η ώρα της μεταφοράς. Όπως βλέπουμε, η πίτσα μας κουνιέται. Σωστά. Το μυστικό για να πάρουμε τραγανή πίτσα, να μην φουσκώσει πάρα πολύ, να μας δίνει την αίσθηση ότι έχει ψηθεί σε ξυλόφουρνο είναι το εξής. Ο φούρνος μου είναι τέρμα, στους 250. Τώρα, αν σας δεν πηγαίνει στους 250 και πάει 230, θα βάλετε 230. Και έχω ήδη μέσα ένα ταψί που ζεσταίνεται. Κλείνω για να μην φύγει η θερμοκρασία. Αφήνω το ταψί να ζεσταίνεται και με το που πέσει η πίτσα πάνω στο ζεστό ταψί μέσα στο φούρνο, κατευθείαν θα αρχίσει να ψήνεται από κάτω. Και από πάνω βέβαια. Οπότε χρειάζεται μόλις 8 με 10 λεπτάκια. Καταλάβατε. Ναι. Άμα τώρα δεν βάλω ζεστό ταψί μέσα και βάλω την πίτσα μου, θα χρειαστεί 15 λεπτάκια. Οπότε θα γίνει στις άκρες θα καεί, στη μέση θα έχει γίνει έτσι και έτσι. Οπότε δεν θα γίνει η σούπερ τραγανή που θέλουμε από τη μία άκρη ως την άλλη, ακόμα και στη μέση. Οπότε έτσι όπως είναι. Ανοίγω. Κάνω την εξής κίνηση. Μεταφέρω. Κλείνω. Και σε 10 λεπτά τρώμε. Την πρώτη πίτσα. Γιατί μπορούμε να κάνουμε άλλες 3. Λέγεται πως η πρώτη πιτσαρία που άνοιξε ποτέ στην Αμερική ήταν ο Lombardi's στη Little Italy της Νέας Υόρκης, που αρχικά ήταν παντοπολείο πριν αρχίσει να πουλά πίτσες στις αρχές του 1900. Και η πίτσα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Ωφ, Παναγία μου. Τα ψήτα αφήνω μέσα. Γιατί? Για τις επόμενες πίτσες. Και η πίτσα είναι εδώ. Είναι καταπληκτική. Είναι όπως σας είπα, τέλεια. 8 ή 6 κομμάτια. 8. 10! Όχι, 10 θα φαίνεται τσουρουτική. Να την κάνω 8. 6. 8. 8 να μπορείς να την κάνεις, παρακαλώ πολύ. Σκηνοθέτης θέλει 6, λέει. Κοίτα εδώ τώρα. Πιτσάρα, ρε φίλε. Το βλέπεις. Είναι αυτό που είπα. Λεπτή, τραγανή ζύμη. Κοιτάξτε από κάτω πόσο ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Το βλέπετε. Καταπληκτική, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και βέβαια τώρα, τι θέλετε να σας πω, τη γεύση? Όχι. Ζεματάει, η αλήθεια είναι. Απλά να σας πω ότι η απόλυτη γεύση είναι εδώ. Πίτσα με λεπτή ζύμη, ονειρό.
Για την πίτσα με λεπτή ζύμη, σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι, τη ζάχαρη, τη μαγιά, το νερό, το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε, βάζουμε σε μπολ, ρίχνουμε ελαιόλαδο, κλείνουμε με μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο. Χωρίζουμε το ζυμάρι σε 4 κομμάτια, παίρνουμε το ένα κομμάτι, πασπαλίζουμε ένα ταψί με το σιμιγδάλι, μεταφέρουμε το ζυμάρι, το ανοίγουμε με έναν πλάστη και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σάλτσα ντομάτας, βάζουμε στον πολυκόφτη την ντομάτα κονκασέ, το ξύδι, τη ζάχαρη, την παρμεζάνα, τη ρίγανη, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το πιπέρι και χτυπάμε καλά. Για τη σύνθεση, απλώνουμε τη σάλτσα στο κέντρο της πίτσας, την απλώνουμε με ένα κουτάλι, πασπαλίζουμε με τυρί, βάζουμε το απάκι, τη μοτσαρέλα, την πιπεριά, το κρεμμύδι, ρίχνουμε την πίτσα σε ταψί που ήδη καίει μέσα στο φούρνο, ψήνουμε, αφαιρούμε το ταψί από τον φούρνο, σερβίρουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα ζυμάρια.